Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για το Solana, θα κάνω μια ενημέρωση για την εξέλιξη αυτού του project, για το τι συμβαίνει μέχρι στιγμής, διάφορα προβλήματα που έχει στο δίκτυο του όσον αφορά την ασφάλεια, χρήματα που έχουν χαθεί κάποιες φορές, προοπτικές του project, τι έχει χτιστεί μέχρι στιγμής όσον αφορά τη τιμή του κρυπτονομίσματος τώρα, αλλά και για το μέλλον το σύμφωνα με το ecosystem και με την ανάπτυξη του project αυτού. Οπότε καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο, σε άλλη μια ενημέρωση και ανάλυση στο κανάλι. Ένα like στο βίντεο πριν ξεκινήσουμε. Εγγραφή όσοι δεν έχετε κάνει ακόμα στο κανάλι για καθημερινή ενημέρωση και ανάλυση κρυπτονομισμάτων και οτιδήποτε άλλο χρήσιμο μπορώ να μοιραστώ από αυτό εδώ το κανάλι. Ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα socials όπως Twitter, Instagram, Telegram channels. Links στην περιγραφή του βίντεο για όλα αυτά. Προσοχή μόνο με τους ψεύτικους λογαριασμούς που φτιάχνουν ειδικά στο Instagram και στέλνουν μηνύματα με λογαριασμούς με το όνομά μου και φωτογραφίες μου, με υποσχέσεις για κρυπτονομίσματα. Για ποσοστά ότι αν του στείλετε κρυπτονομίσματα θα λάβετε 10 με 20% στο 24ωρο. Ποτέ και για κανένα λόγο δεν θα πρέπει να στείλετε σε κάποιον τύπο στο ίντερνετ κρυπτονομίσματα, ό,τι και αν σας υπόσχεται και σας λέει και όποιο όνομα και αν έχει. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω πως για την σημερινή έρευνα έχω χρησιμοποιήσει πληροφορίες από μια ανάλυση που έκανε, μια ενημέρωση που έκανε ο CoinBiru στο κανάλι του, η οποία είναι πάρα πολύ καλή και έχει πολλές πληροφορίες που θα μπορούσε να σας βοηθήσει. Έχω συγκεντρώσει αρκετές από αυτές στο σημερινό βίντεο να μοιραστώ μαζί σας. Θα μπορούσατε να δείτε και την δική του τοποθέτηση και τα δικά του τα λόγια, να έχετε λοιπόν περισσότερη κατανόηση για το project αυτό για όσους το ψάχνετε σοβαρά. Και φυσικά να πάσα στιγμή να το μελετήσετε και μόνοι σας τα διάφορα στοιχεία, τις διάφορες πληροφορίες για να βγάλετε συμπέρασμα. Διότι το σημερινό βίντεο δεν έχει στόχο να παροτρύνει κάποιον να επενδύσει ή να μην επενδύσει στο project. Θέλω να σας δώσω πληροφορίες. Σε κάποια σημεία θα λέω την άποψή μου, αλλά πρέπει να παραμείνει σαν δική μου άποψη και τίποτα άλλο παραπάνω, και πληροφορίες που υπάρχουν διαθέσιμες στο ίντερνετ έτσι κι αλλιώς και μοιράζομαι μαζί σας. Σε μια πρόσφατη συνέντευξη, ο CEO και founder της FTX είπε ότι το Solana είναι το πιο underrated, το πιο υποτιμημένο κρυπτονόμισμα αυτή τη στιγμή στην αγορά. Το Solana έχει περάσει από διάφορα στάδια, διάφορες περιπέτειες στο τελευταίο χρονικό διάστημα, διάφορα bugs που είχε, διάφορα προβλήματα και κολλήματα, κάποιες φορές χάθηκαν και χρήματα σε κάποια wallets τα οποία είχαν γίνει stored σε server. Και έχουν γίνει λοιπόν διάφορα πράγματα. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για ένα project τεράστιο, διαστάσεων, είναι αυτή τη στιγμή στο νούμερο 1 στα top κρυπτονομίσματα και κοντοχτυπιέται με το Cardano. Τώρα δεν θα μιλήσω για το Cardano στο σημερινό βίντεο, ούτε θα κάνω πολλές συγκρίσεις. Θα δώσω πληροφορίες και βγάλετε συμπεράσματα μόνοι σας για την επιλογή κτλ. Αυτά και τα δύο είναι τεράστια project, το καθένα έχει τα μοναδικά του χαρακτηριστικά. Έχω αναφερθεί έτσι κι αλλιώς στο Cardano πρόσφατα με μια ενημέρωση. Αλλά σήμερα λοιπόν θα κάνουμε μια τοποθέτηση σε αυτό. Το Solana έχει το δικό του ecosystem, το δικό τρόπο λειτουργίας, το δικό το επιχειρηματικό μοντέλο που έχει χτίσει και τη δική του θέση στην αγορά. Είναι επίσης το πορτφόλιο των θεσμικών επενδυτών που είναι και αυτό σημαντικό την ανάπτυξή του, αλλά έχει και επίσης εκατομμύρια χρήστες που χρησιμοποιούν το ecosystem του και ειδικά το NFT ecosystem που είναι στα top αυτή τη στιγμή στον κόσμο μετά το Ethereum και το Flow που θα δούμε σε λίγο. Από θέμα τεχνολογίας επίσης είναι πολύ εξελιγμένο. Επεξεργάζεται, έχει είναι το πιο ταχύτατο network αυτή τη στιγμή, επεξεργάζεται πάνω από 65.000 συναλλαγές το δευτερόλεπτο. Μέχρι στιγμής είναι το πιο δυνατό network που υπάρχει στο χώρο των blockchain και των κρυπτονομισμάτων. Τώρα, αργότερα υπάρχουν αναβαθμίσεις του Ethereum, του Cardano που θα ξεπεράσουν. Υπάρχουν επίσης σχέδια και αναβαθμίσεις και του συγκεκριμένου το project, τα οποία μπορεί να δει κάποιος στο roadmap, στα μελλοντικά σχέδια λοιπόν του Solana στη συνέχεια. Αλλά προσωρινά είναι από τα πιο δυνατά. Ένα πράγμα το οποίο είχε προκαλέσει αναστάτωση ήταν όταν έγινε το crash στο Luna τότε, και μετά είδαμε ότι περιορίσανε ουσιαστικά ένα wallet μιας φάλαινας που ήταν 400 κάτι εκατομμυρίων, 450 εκατομμυρίων αν θυμάμαι καλά, το έχει και εδώ πέρα κάπου, όπου αυτό λοιπόν πάρθηκε μια απόφαση για να περιορίσουν, διότι δεν το κάνανε αυτό θα είχε γίνει σε love του SOL, του κρυπτονομίσματος του Solana, και θα δημιουργούσε μεγάλο crash και αυτό στη τιμή του κρυπτονομίσματος και φυσικά μπορούσε να δημιουργήσει και ένα μεγάλο πλήγμα. Τώρα, όσον αφορά το Solana, υπάρχει, από ό,τι έχω καταλάβει λοιπόν με τις πληροφορίες που βλέπω και με την ανάλυση του CoinBiru, ότι υπάρχει μια έντονη διαμάχη όσον αφορά το decentralization και decentralization του project του ιδίου. Και είναι κάτι δύσκολο να αποφασιστεί αυτή τη στιγμή για το κατά πόσο είναι centralized και decentralized με όσα βλέπω. Από την άλλη, εάν δούμε αυτή τη στιγμή διάφορα projects και τα μεγάλα projects, τα άλλα, Ethereum, Cardano κτλ., αρκετά από αυτά είχαν bugs
και είναι under development και ουσιαστικά εκτός από το bitcoin αυτή τη στιγμή κανένα από αυτά δεν είναι στην τέλεια λειτουργία που να πει κάποιος ότι είναι perfect και όλα λέουν καλά κτλ. Βέβαια σε σύγκριση του Solana, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα projects είχε περισσότερα bugs και μέρος αυτού είχε να κάνει κάποια από τα bugs που έγιναν, που ήταν στο σύστημα του, είχαν να κάνουν και με λόγω του ότι χρεώνουν χαμηλά fees στις συναλλαγές και είναι πιο εκτεθειμένο στις επιθέσεις από bots και από scammers που κάνουν spamming. Έτσι. Οπότε λοιπόν είναι μια έντονη μάχη εκεί πέρα. Το wallet του Solana που είναι το Phantom που χρησιμοποιείται ήδη αυτή τη στιγμή πάνω από 2 εκατομμύρια χρήστες έχει τεράστια ανάπτυξη στο ecosystem του. Μετά ένα άλλο δυνατό στοιχείο του οικοσυστήματος του Solana είναι τα NFTs. Τα NFTs στο Solana είναι το νούμερο 3 μετά το Ethereum και το Immutable X είναι το νούμερο 3 σε συναλλαγές. Ακόμα περισσότερο και από το Polygon. Εγώ νόμιζα ότι θα ήταν το Polygon μετά το Ethereum, η αλήθεια είναι, δεν είχα αυτή την πληροφορία, αλλά είναι το Solana, το νούμερο 3, μετά είναι Flow, Polygon, ανεμοκατεβαίνουν. Και φυσικά με πάνω από 500,000 χρήστες που έχουν κάνει συναλλαγές μόνο στα NFTs. Έτσι. Επίσης το NFT Marketplace που είναι χτισμένο πάνω στο Solana και έχει λάβει και διάφορες χρηματοδοτήσεις που θα δούμε σε λίγο, για μια μέρα είχε ξεπεράσει ακόμα και το OpenSea που είναι το μεγαλύτερο NFT Marketplace αυτή τη στιγμή στον κόσμο που είναι Ethereum based. Το Ethereum φυσικά συνεχίζει να είναι το νούμερο ένα ecosystem στον κόσμο για NFTs, για networks, για smart contracts, δηλαδή που χτίζουν και άλλοι projects πάνω σε αυτό. Ο στόχος του project αυτό είναι φυσικά να είναι decentralized και να είναι full decentralized για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε, είτε για να χτίσει πάνω του, είτε για συναλλαγές, είτε για πληρωμές, είτε για NFTs, για DeFi, gaming κτλ. Συνεντεύξεις των ανθρώπων που είναι πίσω από το project λένε ότι θα κάνουν πολύ μεγάλο focus επίσης στο gaming. Στο NFTs ήδη αυτή τη στιγμή είναι από τα top. Μετά το Ethereum, γιατί έτσι και αλλιώς το Ethereum είναι το νούμερο ένα, το μεγαλύτερο ecosystem στον κόσμο που κάνει νόημα να είναι πρώτο σε όλα, αλλά μετά το Ethereum λοιπόν και το OK και το άλλο το Immutable που και είναι λοιπόν το Solana αυτή τη στιγμή. Έτσι. Μετά υπάρχει και το Solana Pay το οποίο είναι ένα πολύ δυνατό project του Solana που έχει χτίσει όπου ουσιαστικά επιτρέπει στις επιχειρήσεις και στους πελάτες να μπορούν να επεξεργαστούν να κάνουν πληρωμές, δηλαδή όπως είναι και το Binance Pay, αλλά αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Γιατί έχει και υψηλή ταχύτητα, 60,000 συναλλαγές το δευτερόλεπτο απευθείας, η Visa έχει 27,000 συναλλαγές το δευτερόλεπτο για επεξεργασία λοιπόν και αυτό έχει ακόμα πιο μεγαλύτερη ταχύτητα, εύκολα στη διαχείριση, έχει κάνει συνεργασία άμεσα με την Circle που εκδίδει το USDC, το νούμερο ένα stablecoin αυτή τη στιγμή στον κόσμο και ήδη έχει πάνω από 4 δισεκατομμύρια στο Solana Pay. Και φυσικά καταναλώνει πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας, κάτι το οποίο είναι σημαντικό πλέον τώρα, γιατί έχετε δει τι χαμό έχει γίνει με το climate change και όλα θα πρέπει, όλες οι επιχειρήσεις και οι συναλλαγές και η τεχνολογία θα πρέπει να βασίζεται είτε στο να είναι carbon neutral, είτε στο να χρησιμοποιεί πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας στις συναλλαγές. Και εδώ αυτό έχει σαν να ψάχνει κάποιος, ας πούμε, χρησιμοποιεί την ίδια ποσότητα ενέργειας, σαν να ψάχνει κάποιος στη Google για τις συναλλαγές του και φυσικά είναι carbon natural επίσης. Έτσι. Και έχει εδώ περισσότερα που αν θέλει κάποιος να μάθει, συνεργασίες, τεράστιες συνεργασίες στο χώρο με την FTX και με πολλές άλλες εταιρείες και με Chainlink, με Cosmos, με Algorand και με πολλά άλλα. Είναι ένα τεράστιο ecosystem λοιπόν όπως και να έχει. Επίσης ένα από τα καλά πράγματα για το Solana, για το μέλλον του Solana λοιπόν είναι και το ότι θα είναι πλέον συνδεμένο με το Instagram και με το Facebook, το network και θα μπορεί κάποιος να κάνει post με το πορτοφόλι το Solana, τα NFTs του να τα κάνει post στο Instagram και στο Facebook. Και φυσικά και τα υπόλοιπα projects όπως Ethereum, Polygon και Flow που είναι τα top αυτή τη στιγμή όπως είπαμε. Δηλαδή ουσιαστικά το Facebook επέλεξε τα top projects και τα σύνδεσε με το δικό του το σύστημα, με το δικό του ecosystem. Επίσης το Solana Ventures, γιατί το Solana έχει και Venture Capital, όπου έχει κάνει λοιπόν μια χρηματοδότηση 100 εκατομμυρίων για Gamify και DeFi στη South Korea. Έχει μια, όπως είχα πει στο προηγούμενο βίντεο, συγκρίνοντας το Solana με κάποια άλλα projects, στην επιχειρηματικότητα, στις επενδύσεις, στις συνεργασίες και στα ανοίγματα, είναι από τα top αυτή τη στιγμή, είναι κορυφαίο, είναι το νούμερο ένα
στα projects που έχουμε αυτή τη στιγμή στην αγορά. Και άλλα έχουν λάβει χρηματοδοτήσεις 100 εκατομμυρίων, αλλά αυτό, άμα δείτε τα νούμερα, είναι ακόμα μεγαλύτερο. Και φυσικά υπάρχει και το Solana Ventures και φυσικά χρηματοδοτούν και υποστηρίζουν και άλλα projects που να έχουν να κάνουν λοιπόν με blockchain, decentralization κτλ. Και φυσικά που να συνδέονται και με το, κατά κάποιο τρόπο, και με το Solana Ventures as well. Το NFT Marketplace, το δεύτερο μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή που είναι χτισμένο πάνω στο Solana, έλαβε άλλη μια χρηματοδότηση τον Ιούνιο 130 εκατομμυρίων, όπου η αξία του NFT Marketplace έφτασε 1,6. Και αυτό είναι μέρος του οικοσυστήματος του Solana. Έτσι, μιλάμε τώρα πλέον για πολύ χρήμα, πολύ μεγάλη χρηματοδότηση, πολύ μεγάλα ανοίγματα σε πολλά μέτωπα και όχι ένα-δύο απλά. Μετά έχουν ανακοινώσει το smartphone, το Saga, το οποίο θα είναι Solana Phone ουσιαστικά, το οποίο θα έχει και wallets, crypto wallets μέσα σε αυτό και θα κάνουν συνέχεια development apps, κάτι το οποίο δεν ξέρουμε κατά πόσο θα πετύχει αυτό, αλλά είναι ένα project το οποίο αν θα μπορούσε και να βγει στην αγορά και να πάει καλά. Ενώ δεν ξέρουμε, γιατί πρέπει να δούμε πρακτικά, γιατί δεν έχει δουλέψει κάποιο μέχρι στιγμής, δηλαδή πολύ ωραίο θετικό το σχέδιο, αλλά πρέπει να το δούμε και στην πράξη κατά πόσο καλά θα δουλέψει όντως όταν θα βγει στην αγορά. Όσον αφορά και τα bugs και τα διάφορα λοιπόν πράγματα. Όλα τα μεγάλα projects αυτή τη στιγμή είναι υπό ανάπτυξη. Και το Ethereum και το Cardano και Polygon και διάφορα έχουν κατά καιρούς bugs. Όπως είπα και στην αρχή, πρόσφατα, μάλλον αυτή τη χρονιά τα περισσότερα τα είχε το Solana, εξήγησα και τους λόγους και υπάρχουν και διάφορα άλλοι λόγοι που μπορείτε να τους ψάξετε και να μάθετε και εσείς παραπάνω. Έχει κάνει λοιπόν διάφορα ανοίγματα και επίσης έχει ανακοινώσει ότι θα ανοίξει και φυσικά καταστήματα, φυσικό κατάστημα στη Νέα Υόρκη, όπου εκεί προβλέπει ότι θα προστίθονται πάνω από 100.000 άτομα το μήνα στο Solana Ecosystem, όπου και αυτό θα μπορούσε να δώσει ένα τεράστιο boost στο Ecosystem του Solana, έτσι. Εδώ τώρα στο Solana Documentation, στο analytics.solscan.io, θα βάλω αυτά τα links από κάτω, μπορείτε να ψάξετε περισσότερο, να μελετήσετε με την ησυχία σας, είτε όσον αφορά την τεχνολογία του project, είτε όσον αφορά λοιπόν και τα μελλοντικά σχέδια, για να δείτε το τι μπορείτε να περιμένετε και από αυτό. Ξέρω ότι περισσότερο ενδιαφέρεστε για τη τιμή του κρυπτονομίσματος, για το πώς θα πάει και τι προβλέψεις μπορεί να υπάρχουν γι' αυτό. Και περισσότεροι μπορεί να μην ενδιαφέρεστε καν για την τεχνολογία του. Αυτή τη στιγμή έχει κινηθεί λίγο πολύ όπως και η τιμή του Bitcoin. Δηλαδή, άμα δούμε, το γράφημα είναι παρόμοιο αυτή τη στιγμή. Έχει κινηθεί στα ίδια επίπεδα. Είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω, τέλος πάντων. Και ας το πάρουμε το τελευταίο χρόνο τουλάχιστον. Έτσι, γιατί πριν από ένα χρόνο, μέχρι και πριν από ένα χρόνο, είχε διάφορους λόγους να κινηθεί διαφορετικά. Αλλά τουλάχιστον τους τελευταίους 12 μήνες έχει κινηθεί με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, το τελευταίο χρονικό διάστημα, διάφορα project και διάφορα προϊόντα έχει υπό ανάπτυξη το Solana που είχε ανακοινώσει. Είχε αρκετή αρνητική δυσφήμιση. Τώρα με το bear market έγινε ένας χαμός, οπότε προκλήθηκε και αβεβαιότητα, ανασφάλεια, ανησυχία. Εδώ και στο Cardano έγινε πριν λίγες μέρες που το είπαμε, που είχε γίνει ένας χαμός με ένα bug που ανακοίνωσε ένας developer και έγινε ο χαμός εκεί πέρα. Anyway, τώρα, απ' την άλλη λοιπόν, αν κοιτάξει κάποιος όλα αυτά τα στοιχεία, το κρυπτονόμισμα αυτό τώρα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι underrated, θα μπορούσε και να μην πει, ότι θα μπορούσε να είναι και φυσική πτώση του λόγου διάφορων γεγονότων, αλλά και συνολικής αξίας του project. Εγώ αυτό που θα έλεγα με απλά λόγια είναι το εξής, ότι μιλάμε για ένα τεράστιο project με εκατομμύρια χρήστες, με εκατοντάδες εκατομμύρια επενδύσεις στο σύστημα του. Πέρσι έλαβε 350 εκατομμύρια, δηλαδή ας αφήσουμε στην άκρη το τι έλαβε στο ξεκίνημά του στα πρώτα στάδια. Μόνο πέρσι έλαβε 350 εκατομμύρια χρηματοδότηση για την ανάπτυξή του, συν τα άλλα που είδαμε 130 εκατομμύρια για το NFT Marketplace και άλλα τόσα που βάλανε για Gamify και DeFi στη South Korea και φυσικά και άλλα projects λοιπόν που έχουν under development. Στηρίζεται φυσικά από venture capital, από τους μεγαλύτερους παίχτες της αγοράς, FTX, USDC, Circle, που είναι το νούμερο ένα stablecoin αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτό που βλέπω εγώ είναι το εξής. Πέρα από όσα γίνονται, δηλαδή όλα αυτά τα πράξη, όλα αυτά θεωρώ ότι σε βάθος χρόνου θα χειριστούν αργά ή γρήγορα. Και διάφορα άλλα πράγματα μπορούν να φτιαχτούν επίσης το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι μια καλή περίοδο για όλα τα καλά projects, όπως είναι Solana, Cardano, Ethereum και άλλα που είναι Polygon, και όλα αυτά για ό,τι θέλουν να αναπτύξουν, να εξελίξουν στη τεχνολογία τους και στα προϊόντα τους και στις υπηρεσίες τους.
θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη περίοδο, μιας και έχουμε τώρα το bear market και αυτό το reset στην οικονομία και τέλος πάντων ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή, για να χτιστούν και να τα βελτιώσουν έτσι ώστε στο επόμενο bull run να κάνουν θράψη. Και όπως είπα και στο βίντεο που έκανα πριν λίγες μέρες για τα top 5 κρυπτονομίσματα, θεωρώ ότι αυτό θα είναι στην κορυφή πέρα από τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τα bugs στο σύστημά του και τα διάφορα πράγματα λοιπόν. Έτσι. Θεωρώ ότι λοιπόν είναι ένα τεράστιο project και ότι έχει προοπτικές κατά δική μου άποψη, βλέποντας όσα μπορώ να δω αυτή τη στιγμή, και φυσικά μπορείτε και εσείς μόνοι σας να μελετήσετε όλα αυτές τις πληροφορίες που σας έδειξα, να βγάλετε και το δικό σας συμπέρασμα, όλα αυτά που έχει εδώ πέρα, και θα βάλω και link στην περιγραφή το βίντεο για να κάνετε τη δική σας την έρευνα. Επίσης η ανάλυση του CoinBlue, που δίνει και λίγες παραπάνω πληροφορίες από ό,τι σας είπα σε αυτό το βίντεο, μπορεί να σας βοηθήσει περισσότερο για την έρευνα για αυτό το project, αλλά για το μέλλον του προσωπικά, με όσα βλέπω μέχρι στιγμής και συγκρίνοντας και αυτό και με τα υπόλοιπα projects και την κατάσταση αγοράς και το τι αναμένεται να συμβεί κτλ., θεωρώ λοιπόν ότι δεν αμφισβητώ το μέλλον του. Με πολλή άλλα, δεν μπορώ να αμφισβητήσω το μέλλον του, και φυσικά πιστεύω ότι έχει καλές προοπτικές σε βάθος χρόνου, αλλά δεν είναι ότι τρέξτε και αγοράστε, γιατί το σημείο της τοποθέτησης σε αυτό είναι ένα άλλο τελείως διαφορετικό σημείο λοιπόν, το οποίο κάποιος μπορεί να κάνει DCA, μπορεί να δει να περιμένει να φτάσει ακόμα πιο χαμηλά. Δεν έχω σας πω αυτή τη στιγμή ότι ναι, θα πάει λίγο πιο κάτω και περιμένετε, γιατί εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό με το τι θα γίνει στην αγορά των κρυπτονομισμάτων γενικώς. Αυτά για το σημερινό βίντεο. Ένα like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι όσοι θέλετε να δείτε καθημερινή ενημέρωση για το κανάλι και αναλύσεις κρυπτονομισμάτων και οτιδήποτε άλλο χρήσιμο μπορώ να μοιραστώ μαζί σας, και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλά πολλά κέρδη.